Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο νέος αναπτυξιακός νόμος με ορισμένους προέδρους επιμελητηρίων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να κάνουν λόγο για διαχωρισμό των περιφερειακών ενωτήτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για το θέμα μιλά ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας, αναφέροντας ότι ορισμένες ενότητες έχουν μπερδέψει τους επαγγελματίες και ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων. Να τονίσω. Η επιχείρηση, το επενδυτικό σχέδιο που θα διαλέξει την φορολογική ελάφρυνση δικαιούται 70% χωρίς να έχει κανένα πέναλτι. Έτσι, μόνο στην επιχορήγηση έχουμε το πρόβλημα του πέναλτι. Πάμε σε κάτι άλλο το οποίο έχει μπερδέψει επίσης. Γιατί μερικοί λένε ότι έχουν δημιουργηθεί πάλι ανισότητες μέσα στην ίδια την περιφέρεια με την έννοια ότι και το 2016... Και ο νέος νόμος προβλέπει ότι έχουμε μειονεκτικές περιοχές, που μπορεί να είναι ορεινές περιοχές ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε περιοχές που είναι κοντά στα σύνορα, άρα σου βάζει το όριο των 30 χιλιομέτρων, ναι. Ή νησιωτικές περιοχές με μικρό πληθυσμό και το καθεξής. Ακριβώς τα ίδια πράγματα έλεγε και το 2016 ο νόμος επί ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο λέει και τώρα. Εάν επομένως κάποιος θέλει να επενδύσει π.χ. 30 χιλιόμετρα από τη Δράμα, μέσα από τα σύνορα, ναι. Δικαιούται να πάρει την καθαρή επιδότηση του 70% σαν χρήμα. Αυτό λέει, δεν σου δίνει παραπάνω επιχορήγηση. Απλώς σου λέει, όταν είσαι σε τέτοιες περιοχές, δεν σου βάζω το πέναλτι, δεν σου μειώνω την καθαρή επιχορήγηση, σου την δίνω κανονικά όπως εσύ το έχεις ζητήσει. Εδώ να προσθέσω ότι και στην Καβάλα έχουμε ορεινές περιοχές, αλλά το πιο σημαντικό στην Καβάλα, όπως και σε άλλες περιοχές, έχουμε και βιομηχανική περιοχή και βιοτεχνικό πάρκο και μπορούμε να δημιουργήσουμε κι άλλα, όπου σε αυτά τα οργανωμένα πάρκα και βιομηχανικές περιοχές δικαιούται το επενδυτικό σχέδιο που θα πάει σε αυτούς τους χώρους να πάρει το 70% καθαρή επιχορήγηση. Νομίζω είναι απόλυτα κατανοητό, κύριε Κομμένα και κύριε Ταραπατσί, ότι κάποιοι προσπαθήσαν σε αυτό το σημείο να δημιουργήσουν μία εικόνα λαθασμένη. Γιατί δεν κάθισε κανείς από αυτούς που τα λέει να κάνει την σύγκριση 2016-2022 με τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Άρα είναι πασιφανές ότι όποιος θέλει να επενδύσει στην Καβάλα με τα φορολογικά, με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, δικαιούται 70%. Είτε πάει στα σύνορα, είτε πάει στην Κομοτηνή, είτε πάει στον Εύρο, η Καβάλα και ο Εύρος έχουν τα ίδια ποσοστά επιδότησης 70%. Έχουμε διαφοροποίηση μόνο όταν επιλέξω την επιχορήγηση. Δεν έχει διαφοροποίηση στο ποσοστό της επιχορήγησης. Δίνει ο νόμος, αυτός ο αναπτυξιακός νόμος ο καινούριος, μία διαφορά διαφοροποίησης, που αυτό θα έπρεπε πιο πολύ να φωνάζουμε εμείς ως Καβάλα ή ως Δράμα, για παράδειγμα, ότι έχω ένα επενδυτικό σχέδιο, θέλω να κάνω ένα μαρμαράδικο στην Καβάλα και έχω βαθμολογία 60. Έτσι, σαν βαθμολογία, τιμοριοδότηση τη βαθμολογία, γιατί υπάρχει ένας πίνακας που βαθμολογείται το επενδυτικό σχέδιο και υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων. Ο κάθε κύκλος που βγαίνει βγάζει ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Μπορεί να είναι 10 εκατομμύρια. Αν θα κατέβουν 10 εκατομμύρια προτάσεις που θα πάρει από 1 εκατομμύριο η καθεμία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως ζητάνε παραπάνω χρήματα, εκεί έρχεται η συγκριτική αξιολόγηση και δημιουργεί ζήτημα σε αυτόν που έχει την καλύτερη βαθμολογία. Τι έρχεται και λέει τώρα εδώ ο νομοθέτης, ότι αν εγώ έχω βαθμολογία 60. Αν θα πάω στην Ξάνθη θα γίνει 65, αν θα πάω στον Εύρο θα γίνει 70. Είναι 5 μόρια παραπάνω, συν 10 μόρια παραπάνω στον Εύρο.